Υπάρχουν μερικές εμβληματικές προσωπικότητες όπου η βιολογική διαδρομή τους σηματοδοτεί την πορεία ενός λαού σε διάφορους τομείς και αποτελούν σημείο αναφοράς τόσο για την εποχή τους όσο και για τις μελλοντικές γενιές. Μια τέτοια ξεχωριστή προσωπικότητα είναι και ο Βάσος Λυσσαρίδης. Λέστε ότι η ποίηση αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μορφή δημιουργίας, ότι είναι ομιλούσα ζωγραφική. Ναι, όμως είναι κάτι υπέρστερο, με υπόβαθρο την έμπνευση. Η δική μου προσφορά είναι αφιερωμένη στην αγαπημένη μου Βαρβάρα. Σε αυτό το τέλος της βιολογικής διαδρομής επιτρέπονται και οι δημόσιες εκδηλώσεις. Στην Πομόρθη, ένα βραδινό στο Βίλεγγ, ένα απόβραδο στην Πλάκα, ένα πρωινό στο Κιλιμαντζάρο, μια εκδρομή στο Γόρο Γόρο και στη Ισλανδία στην Καμένη Γη και μια άλλη στην ταβέρνα του Κάμπτερ Τάουν. Θα σου πάρω από το χέρι μου και να σ' ανεβάσω στον όλυμπο. Θέλω να φυτέψω μόνιμα ένα χαρούμενο χαμόγελο στο προσωπάκι σου. Θέλω να σε πάρω από το χέρι και να σου χαρίσω αστέρια, να ανοίξω τις πύλες του παραδείσου με αγγέλους, με συγχορδίες και με αιώνια χαρά. Αυτά από βάθους ψυχής, αλλά θα προσθέσω με βαθιά ευγνωμοσύνη, όχι μόνο στους συναγωνιστές μου, αλλά και σε άλλα σώματα του λαού που με αγκάλιασε με υπερβολική αγάπη και με κατανόηση. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι η ζωή χωρίς αγώνα για ελευθερία δεν υφίσταται και ότι αν αξίζει κανείς να πεθάνει για την ελευθερία, αξίζει να έχει χίλιες ζωές. Τα φωτεινά του βλέμματα θα βρίσκει.